Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο τέταρτο τεύχο του ανακαλύψτε το ανθρώπινο σώμα ή τον σκελετάκι όπω τον λέμε εμεί. Και τον φωνάζουμε τάκι τον φίλο, όπου αρχίζει να παίρνει μορφή σιγά σιγά να πούμε. Εδώ πλέον θα μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται μια και ολοκληρώνουμε το μυαλό του. Εντάξει, στο τέταρτο τεύχο δεν θα έχουμε και την τρελή συναρμολόγηση. Βλέπω λίγα κομμάτια έχουμε. Το άλλο ημισφαίριο του κεφάλου, τον προμήκη μιελό. Και αυτό για του πόντιλου, αν τέλο θα δούμε πώ θα το γράφει μέσα. Εδώ έχει κάλο άλλο ωραίο όμως. Πέρα από αυτά έχει και αυτή τη θήκη όπου εντάξει δεν είναι ότι είναι και κάτι τόσο wow αλλά ok θα μπορούμε να βάζουμε ας πούμε τα φυλάδια μας που είχαν τα προηγούμενα τεύχη 6.99 είναι η τιμή του, έχει κυκλοφορήσει χτες, λογικά στη Σάββατο βλέπετε το βίντεο, Παρασκευή έχει κυκλοφορήσει οπότε εγώ Παρασκευή το πήρα κανονικά και σήμερα βλέπετε το βίντεο Πάμε να ανοίξουμε γρήγορα γρήγορα, έχω φέρει και τα προηγούμενα τεύχη για να δοκιμάσουμε αυτό που λέμε με το Τέλο πάντων με την θήκη που έχουμε, το φάκελο που θα μας χρειαστεί για τα... Και να βάζουμε τα τέφη μας και είναι αυτό Ναι είναι μια χαρά, είναι από την RBA γενικά το όλο σετάκι Και είναι πάρα πολύ ωραίο Λοιπόν και έρχεσαι εδώ, απλά κάνει αυτό και τελειώνει η υπόθεση να έχει πατάσει λίγο αυτά κάτω να κάτσουν καλά. Έλα, και είναι ορότατο. Είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μακάρι να δούμε κάτι και στι επόμενε συλλογέ και στι άλλε συλλογέ. Λογικά θα σε δίνει και άλλα γιατί τώρα όλα εδώ δεν θα χωρέσουν να τα βάλουν όλα εδώ. Ήδη έχουμε αρκετά βιβλία πέρα από τον οδηγό συναρμολόγηση, αρμολόγηση στο 3, το 2, το 1 και αυτό το σαν διαφημιστικό που είχε στο πρώτο τεύχο. Ο οδηγό στην ίσω και να μα χρειαστεί, αν και Εντάξει, okay, οκ, τι συναρμολόγηση να έχει αυτή τη φορά, δεν θα έχει κάτι τρελό. Και έρχεσαι και βάζει αυτά εδώ, Κοιτάξει όμορφα, ωραία νοικοκυρεμένα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πόσα θα, θα χωρίσει εδώ, δεν ξέρω, 80 δεν χωράει σίγουρα εδώ. Λογικά σε επόμενο θα έχουμε και άλλα τέτοια. Μ' άρεσε αυτό, αυτό είναι ο ωραίο bonus που μα δίνει. Λοιπόν, μια βόλτα στο βιβλιαράκι, πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε. Αν και σήμερα, όπω είπα, δεν θα έχουμε την τρελή συναρμολόγηση. Το μηικό σύστημα, η δομή τη κίνηση. Πανοπλία, ωραίο πραγματάκι. Μια διαφορετική μορφή για κάθε λειτουργία, έλα ρε φίλε. Για όλους τους, ε, εδώ για όλους τους ε, και αυτά, ωραίο σκελετική μυς, εγώ 40 περίπου μυς υπάρχουν στο σώμα μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να μάθουν ε, αρκετοί πράγματα, όπου και εγώ μην νομίζω ότι μια που τα έχω τα τέχνη που τα ξεφυλίζουμε μαζί μετά, δεν τα ξαναβλέπω, αλλά είναι ωραία αυτά να μείνουν ε, α, κάποια στιγμή για αργότερα, είτε για τα παιδιά μας, είτε για αυτά, στη δουλειά πάντα μαζί. Εννοείται, ωραίο νήμα μειοσύνης, έλα ρε. Τι έχουμε εδώ, εξάσκηση των μειών Φρόντισε τους μυς σου, αγκώνα του ταινίστα Τροφή για τους μυς, μάθε περισσότερα Μας έχει και τέτοιες πληροφορίες και είναι ωραία αυτά, μ' άρεσαν Α ναι, λογικά το παρατηρήσατε αυτή η ίδια Δοκιμάζουμε το νέο μας πλάνο Όπου κάπω έτσι ήταν πλέον τα πλάνα των συλλογών που θα φτιάχνουν πράγματα μαζί με τον βραχίωνα που είχαμε πάρει και βγαίνει ωραίο αποτέλεσμα. μ' αρέσει ήδη αυτό που βλέπω. Λίγισμα και έκταση αναζεύγει. Αχ, ναι, μαζί. Οκ. Okay. Πώ δουλεύουν εμεί, Ότι ο ένα τραβάει, ο άλλο αφήνει, ξέρω εγώ, και αυτά. Το ρεκόρ των Ιών. Δε τι έμαθε, και στο τέλο είχε και. Ωραίο, αυτό στο τέλο έχει και ένα τεστάκι, α πούμε. Ναι, ξαφνικά ήταν το βιβλιαράκι από το τέταρτο τέφος Τώρα ο οδηγό συναρμολόγηση, δεν ξέρω αν χρειάζεται να δούμε. Εντάξει, εγώ την άλλη φορά αυτό που είχα πει, το σύνδεσα αυτό. Αλλά και να μην το έβαζα εδώ, δεν θα υπήρχε κάποιο θέμα. Τώρα έτσι εγώ το είχα βάλει για να ολοκληρωθεί γιατί τώρα λογικά θα μας εμποδίσει αυτό οπότε δεν είναι ένα βήμα που θα το πρότεινα και σ' άλλους έτσι το έκανα εγώ για να τον δω ολοκληρωμένο γιατί τώρα αλλιώ να είχαμε μόνο το κεφάλι και αλλιώ να σέρνουμε όλο αυτό που εύκολα βγαίνει, ε, δεν είναι κάτι εδώ με τον προμήκη μυελό που πως τον συνδέουμε όπως και να το συνδέσουμε είναι το ίδιο λογικά Ωραίος, εντάξει είναι μαλακό πλαστικό αλλά είναι ένα κομμάτι όπου το έχει και χρειάζεται να βλέπεις τι και πως δεν ξέρω αν έχει συγκεκριμένη μεριά όπου το βάζεις, αλλά τέλο πάντων Συνδέει τον εγκέφαλο εδώ και μετά αυτό, βλέπετε. Και έχει ένα ολοκληρωμένο μυαλό πλέον. Ο τάκη μα έχει αρχίσει να αποκτά νοημοσύνη. Δεν ξέρω απ' την άλλη, μήπω να μα κάθονταν καλύτερα. Αλλά οκ, okay. τώρα κατά πόσο μπαίνει και μέσα οι προεξοχέ εδώ, όσο πόσο μπαίνουν εδώ μέσα στι εγκοπέ, δεν ξέρω ει τις σοπέ αυτέ. Κατά πόσο ναι, δεν ξέρω, αλλά το κρατάει. Και το έχει όλο μαζί. Έχουμε ολοκληρώσει το μυαλό. Ωραία. Εντάξει, ήθελα να ολοκληρωθεί το μυαλό και έρχεσαι το κουμπώνις μέσα εδώ. Κάθε ωραία βασικά το κουμπώνι. Απλά το βάζεις τυπικά μέσα εδώ, δεν είναι ότι έχει κάποιο τέτοιο. Και από πάνω έχουμε εδώ. Τσα, και έρχεσαι και το κλείνει. Και έχει ολοκληρώσει το μυαλό του τάκι. Έλα, ρε φίλε. Ωραίο. Αυτό τώρα πρέπει να είναι στην πίσω μεριά, εδώ να συνεχίζει. Και πως, νομίζω. Έτσι θα είναι προ τα κάτω. Δεν νομίζω να είναι προ τα πάνω. Κατά εδώ δεν θα, δεν θα κάτσει κιόλα να μπει. Ναι, ναι. βλέπετε δεν είναι έτσι. Είναι από εδώ. Έρχεσαι και το κουμπώνει εδώ. Λοιπόν, ελά ρε. Γιατί. Ε, παιδάκια, σε περίπτωση που κάποιο ψάχνει να βρει τα τεύχη πότε είναι και αυτά, έχω βάλει link στην περιγραφή από το site του. Όπου λέει εκεί ακριβώ και από εκεί εγώ κοιτάω πότε θα κυκλοφορήσει επόμενο τεύχο για να μην χάσουμε κάποιο τεύχο το βρίσκεται κανονικά στα περίπτερα και αυτά τώρα γιατί όμως δεν μπορώ να το κουμπώσω καλά θέλει να βάλεις πρώτα δεν ξέρω λογικά δεν θα είναι να κουμπώσει πιο μέσα γιατί το βλέπω ότι εδώ δεν είναι ότι μπήκε τελείω. έχει ένα κενάκι εδώ αλλά καθώς το πιέζω, το πιέζω πάλι δεν στρώνει. Ναι, σε ολοκληρώνεται η σπονδυλική. Τώρα φαίνεται πολύ πιο σωστά. Αλλά γιατί δεν μου κάθεται τελείω καλά. Λογικά θέλει παραπάνω δύναμη να το βάλει στον σωστό τρόπο με μια-δυο δοκιμέ. Και εδώ μα δίνει η αστερέωση του αγίου που στα πλευρά τοποθέτησε την προσοχή στη βάση του μονέου στο πρώτο σημείο αστερέωση. Κράτησε την άκρη σταθερή και πίεσε όλη τη σπονδυλική στήλη με δύναμη μέχρι να ενωθούν όλα τα κομμάτια. Άρα τώρα οδηγίε αυτέ. Αλλά βάλει το πρώτο. Το πρώτο ποιο εννοεί, το από κάτω ή το από πάνω. Και το πιέζει σιγά σιγά για να μπουν όλα τα κομμάτια σωστά. Ανάλογα ποιο εννοεί πρώτο ή εννοεί το άλλο πρώτο. Γιατί δηλαδή και τώρα αυτό δοκιμάζω. Οκ, okay, ήθελε λίγο παραπάνω δύναμη, ακούσατε το κλακ, τώρα κουμπούσε κανονικά Οπότε σε περίπτωση που κάποιος μικρός μας φίλος το φτιάχνει Καλό είναι εδώ να πάρει τη βοήθεια ενός μεγάλου Γιατί θέλει λίγο δύναμη από εδώ για να κουμπώσει καλά Να ακούσετε αυτό το κλακ, ας πούμε πιστεύω το ακούσατε Από εδώ μεριά θα το ακούσουμε ή όχι από εδώ νομίζω όχι, από εδώ και από εδώ φαίνεται να μπήκε. Και ναι, τώρα έκατσε σωστά. Βλέπετε, θυμάστε πριν και ενώ που είχε. Βλέπετε, είδε τώρα εδώ πώ έκατσε. Πάρα πολύ ωραία και καλά. Όχι, ωραίο, ωραίο. Ωραίο, τώρα ναι. Δεν ξέρω από εδώ αν θέλει κι άλλο πίεση για να κάνει και από εδώ κλακ. Αλλά νομίζω μπήκε καλά. Οκ. Okay. Αυτό ήταν το κομμάτι της αναμολόγησης και σήμερα Ήθελε λίγο παραπάνω δύναμη αλλά ωραίος Αρχίζει να παίρνει και άλλο μορφή Έχουμε στο επόμενο τεύχος Κάθε δυο εβδομάδες γίνει προς το πάνω αυτός Δηλαδή τώρα σε δυο Παρασκευές θα βγει πάλι στο επόμενο τέφος έχουμε, όπα, ε, κίνηση των ματιών αυτά είναι κομμάτια για συναρμολόγηση. Έχουμε έναν ε, πνεύμωνα, λογικά. Βασικά έχουμε αθενθρωπον... όχι, είναι αυτά που έχουμε σήμερα. Ε, στο επόμενο έχουμε λογικά ένα πνεύμα και αυτό η σπόντιλ. Πώ είναι, το κάτω κομμάτι των σπόντιλων τώρα. Δεν θυμάμαι το κο... Κάπω πώ το έλεγε. Ρε. Λοιπόν, κάτσε γιατί εδώ δεν μα λείπει. Για ένα καιρό είχαμε εδώ πίσω όπου είχε χαρτί και μα τα έλεγε πιο ακριβώ τι. Αλλά α δούμε μια ματιά. μια ματιά εδώ. Ένωση των οσφυγικών και του κόκκιρα, Έχουμε τον κόκκιρα λογικά. Που συνέβαινε ναι, ο νέο σε αυτό με του ε, θωρακικού Αυτό θα συνδέσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε και τέτοια δίσκου. Του δίσκου σπονδυλική δεν ξέρω αν έχουμε και τέτοια. Όσοι έχουν κύλε και τέτοια, αυτοί εδώ είναι καταστραμμένη Οπότε δεν του αντίχει υποδοχέ. Ναι, όχι για του σε Αυτό το κομμάτι ποτέ έχουμε στο επόμενο τεύχο. Και τι άλλο, και ένα πνεύμονα. Σε περίπτωση του αριστερού πνεύμονα τοποθέτεις, Α, έχουμε και φτιάξουμε και στο πνεύμονα ακόμα. Οκ. Okay. Αυτά για το επόμενο τεύχο. Εντάξει, βλέπετε ότι σιγά-σιγά τα τεύχη και αυτά δεν είναι ότι έχουν και τα πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πλέον ξεκινάμε να τον ντύνουμε σιγά-σιγά τον τάκι. Έχουμε ένα πνεύμο να έχουμε αυτό. Και με το δωράκι που μα δώσαν σήμερα το πολύ γαμάτο έρχεσαι εδώ. Τα βάζει αυτά στι θέσει. Του κρατάει μπροστά πάντα τον οδηγό στην αρμολόγηση. που ακόμα και σήμερα μα χρειάστηκε να μα είπε πώ θα βάλουμε ζωστά το Τέτοιο Και είναι αυτά. Τα έχει όμορφα, ωραία και νοικοκυριμένα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά. Αυτά πάρα πολύ ωραία παιδά. Γιατί και στο βίντεο γράψτε κάτω σχόλια πώ σα φάνηκε εδώ η όλη φάση με τον Και Εννοείται ότι απορία έχετε ότι αυτά ποιο χρειαστεί είτε σε σχόλιο είτε και μήνυμα να μου στείλει ακόμα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε του πάντε. Αυτά λίγο πολύ νομίζω παιδά. Και τώρα να σα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα τεύχη του σκελετάκι, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από εμά.